Έλα ρε φιλαράκι, έλα ρε κουλιαράκι. Κάρφωσέ τους για να τους ξεφτελίζεις λίγο. Που σε διώχνουν μόνο με 15 εκατομμύρια. Σε ξεπουλάνε να πούμε για ένα πιάτο φαγί. Ξεπουλάνε του κάρφωσέ. Για ένα πιάτο φαγί το ξεπουλάνε. 15 εκατομμύρια και χαίρονται όλοι οι παοξίδες που φεύγει ο κουλιαράκι από την ομάδα του. Ένα παίκτη, ο καλύτερο στόπερ στην ηλικία του στην Ευρώπη. Βρες μου καλύτερο. Ερετική άποψη. Βρες μου καλύτερο που τότε το σακόλ που έχει βάλει και center forward έχουν βάλει. Κεφαλιές, κλωτσιές, σούτ έξω από την περιοχή. Άσε με τώρα. Ξεπούλημα, κουλιαράκι. Ξεπούλημα. 15 εκατομμύρια. Και να προλάβει την παλά. Κάσο, συμφωνείς με την άποψη για την κουλιαράκι. Κοίτα λίγο, τώρα τον ακούς έναν άνθρωπο να λέει ότι για ομάδα που δεν έχει παίξει Champions League ο Μίλους έχει ένα παίκτη ο οποίος έκανε μια μισή καλή χρονιά και τον πουλάει 15 εκατομμύρια το πιο ακριβό, την πιο ακριβή μεταγραφή που κάνει στην ιστορία του στα 100 χρόνια που είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να πω. Ας κρίνει ο κόσμος αν είναι ξεπούλημα ή όχι. Αυτός ο ποδοσφαιριστής λοιπόν, Τασούλη μου, κάτσε εδώ με τη φάση. Έλα παιδί μου! Σφίξτε κατευθείαν! Μπράβο! Μπράβο! Καλό ήταν. Καλό ήταν, καλό ήταν. Το τελείωμα είναι κακό. Το τελείωμα είναι κακό. Αργή παλιά σου είδωσε. Ποιο δυνατή ήθελα. Αργή παλιά σου είδωσε. Ποιο δυνατή ήθελα. Εγώ στον Πράτο θα περνούσα. Λοιπόν, τι έλεγες για κουλιαράκι, ε? Έλεγα λοιπόν για κουλιαράκι ότι συγκεκριμένα αν περνούσαμε φέτος από αυτή την ανεκδίκητη Μάλμε που εμείς βγάλαμε τα ματάκια μας μόνοι μας, ο Κουλιαράκης, η χρηματιστηριακή του αξία, συγγνώμη, θα είχε φτάσει τον Οκτώβριο μήνα στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στο build-up είναι εκπληκτικός στο να κατεβάσει την μπάλα, πρώτον. Δεύτερον, στην αεράμυνα, στην άμυνα είναι κέρβερος και συν σου κάνει γκολ τόσα όσα δεν σου κάνουν σε τερφόρ σου. Σα με κεφάλι θέλεις, με πόδι θέλεις. Τα λάθη που έχει κάνει ο Κουλιαράκης και στοιχίσανε, τα λες. Θα κάνει και λάθη. Τις μαλακίες που έκανε και τρώγαμε τα γκολ, τα λες αυτά. Τασό. Όχι, γιατί λες μόνο τα καλά. Τασό. Θα πω και αναγκάζομαι και εγώ να κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου. Όχι, καλά κάνει και το κάνει. Δεν και να σου πω και κάτι, υπάρχει περίπτωση στον ΠΑΟΚ να έρθει πρόταση 15 εκατομμυρίων ευρώ για παίκτη και να μην δοθεί? Αναγκάζεσαι να το δώσεις. Αγόρι μου, δεν μπορεί να κάτσει. Το ξεπουλάς. Το μοσχοπουλάς, όχι το ξεπουλάς. Καλά. Το μοσχοπουλάς. Η Βόλσμπουργκ είναι μαλάκες που δώσουν 15 εκατομμύρια. Ποια Βόλσμπουργκ τώρα? Ρε Νίκο, υπάρχει και κάτι που λέγεται financial fair play, αν το γνωρίζεις. Ξέρεις πόσο λοιπόν, γιατί λες κάτι χωρίς να υπολογίζεις μερικά πράγματα, ναι, και δεν ξέρω αν τα γνωρίζεις για να τα λες. Στο φανάσιο. Εάν τα γνωρίζεις, μην λες αυτά τα πράγματα. Αν είχες τα 50 εκατομμύρια του Champions League από τη Μάλμο, ναι, δεν θα πουλούσες κανένα κουλιαράκι. Καταρχήν δεν θα ήταν τα 50. Πόσα θα ήταν? Θα ήταν τα μισά από όσα λες. Γιατί? Έτσι. Θα ήταν καμιά 25. Κάτσε ρε Τάσο, θα ήταν καμιά 25. Και λέω, πάμε αλλού τώρα. Πάμε αλλού τώρα. Και λέω, τα έχεις αυτά τα εκατομμύρια? Ποια εκατομμύρια? Αυτά που τα 50? Τα 50 που είναι, που είναι 30, λέω. Τα 30, δεν, ναι, τα έχεις. Τα έχεις. Άρα πας. Τα χάσες. Άρα πάμε στα δεδομένα. Στο τι ισχύει. Τα χάσες γιατί δεν ήσουν έτοιμος. Βρε αγόρι μου, τα έχεις. Να δούμε στο σήμερα. Δεν να μην ονειροβατούμε. Δεν τα έχεις και ξεπουλάς. Τελειώσανε τα εκατομμύρια. Πουλάς τα σημεία. Εσύ τελειώσε τα εκατομμύρια. Τα ζυμικά σου πουλάς από το σπίτι. Εσύ ο Κουλιαράκης, επειδή δεν γνωρίζεις και λες μαλακίες, ήταν πουλημένος πριν παίξεις κάτω πρώτο μάτς. Το ξέρεις αυτό. Είναι μαλάκες τότε. Ωραία, ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Να ρωτήσω. Το Κωνσταντέλια που τον κράτησε ενώ μπορούσε να πάρει 25 εκατομμύρια. Τι έχει να πεις? Μαγκιά! Α, εκεί δεν το ξεπούλησαν. Βεβαίως. Ε? Βεβαίως. Φάση. Γιατί ξέρουν ότι δεν ξέρεις τι λες, φίλε. Είναι η αρχή. Δεν ξέρεις τι λες, φίλε. Δεν ξέρεις τι λες. Αυτός που έπρεπε να φύγει πρώτος είναι ο Κωνσταντέλιας λοιπόν. Κανόνες θα δώσει κανένα πέναλτι τώρα εδώ στον Νότο να τρελαθούμε. Γιατί, άμα είναι. Να τρελαθούμε τώρα. Απ' τη μια πανηγύριζες και έλεγες τότε, θυμάμαι, αμάν μπράβο τον πρόεδρο που κράτησε τον Κωνσταντέλια, πήρε και τον Καμαρά. Μπράβο, πανηγύριζες φυσικά, και τώρα ξεπουλάει ο πρόεδρος. Αποφάσισε ρε φίλε. Δεν ξεπουλάει. Όχι, δεν ξεπουλάει ρε φίλε. Άντε πάλι. Γιατί αυτός θα πληρώσει. Ρε, τι πάθαμε. Και κάτω από τη μύτη του Πούτιν τα λεφτά δεν περνάνε εύκολα. Άντε πάλι. Εσύ δεν το ξέρεις ότι έπρεπε να πουληθεί παίκτης του ΠΑΟ? Δεν το γνωρίζεις. Δεν ήθελα ρε φίλε να φτάσω σε αυτό το σημείο να ξεπουλήσω τα περιουσιακά μου στοιχεία. Ο Κουλιαράκης άμα παίζαμε Champions League θα ήθελε να μείνει. Το πιστεύω. Θα ήθελε δηλαδή να μείνει στον ΠΑΟΚ. Αυτό θα πάει στη Βόλσμπουργκ. Η Βόλσμπουργκ, φίλε, παίζει
στη Γερμανία. Μπουντεσλίγκα. Ναι, ο Πάοκ θα Champions League. Η Bundesliga είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Ναι, τι λέω τώρα. Ρε Νίκο, τα πιστεύει. Δεν λέω όχι. Πραγματικά ωραία σου. Αλλά... Συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, ναι. Αλλά νομίζω ότι είσαι άσχετο από μπάλα. Όχι, ρε φίλε. Δεν πραγματικά με συγχωρεί χίλια ένα λεπτό. Δεν γίνονται αυτά που. Ένα ποδοσφαιριστή σήμερα τι θα προτιμούσε. Να πάρει τα λεφτά που παίρνει στον Πάοκ και να παίξει Champions League. Για φέτος μιλάω, για του χρόνου. Τι να πάρει. Να πάρει τα λεφτά αυτά που παίρνει στον ΠΑΟ και να πάει να παίξει Champions League, ναι. Ή να πάει στη Wolfsburg να παίξει φέτος. Τι θα προτιμούσε, πες μου εσύ. Να πάει στην Bundesliga, γιατί η Bundesliga μπορεί να φύγει σε πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Σε ένα χρόνο. Αυτό ναι, ό,τι γινόταν από μεγάλους παίκτες που πήγαιναν στη Salzburg. Έτσι, η Salzburg ποια είναι, ρε. Άκουμε λίγο. Η Salzburg ποια είναι. Συγγνώμη, σε ρωτάω κάτι. Η Salzburg είναι μια ομάδα. Ξέρεις και οι παίχτες περάσαν από τη Salzburg. Παιχταράδες. Και πήρα, τότε τι μου λες τώρα. Ναι. Τι μου λες τώρα. Είναι μετάβαση όμως. Άντε πάει. Και δεν ξεπουλάσαν και ο Κουλιεράκης τι θα κάνει, ρε φίλε, στα 20 του. Ρε παιδί. Με 15 εκατομμύρια πρόταση. Ρε, άκουσε με λίγο. Ο Κουλιεράκης σήμερα, αν παίζαμε Champions League, ωραία, του χρόνου τέτοιο καιρό, θα είχε 30 εκατομμύρια. Ναι. Ας ερχόταν τότε η Bayern να μου το πάρει. Δεν μου λες. Ο Λιβάη Γκαρσία πέρσι πόσο είχε. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει 25 εκατομμύρια. Φέτος πόσο έχει. 10. Άντε μπράβο. Μαγκιά του Μελισσαντή. Άντε γεια. Άντε γεια. Οπαδικά. Άντε γεια. Άσε τώρα. Άστο. 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 Και ο Παναθηναϊκός αν δεν πουλήσει τον Ιωαννίδη μαλακία θα κάνει. Εννοείται. Και να σε πω και κάτι. Εννοείται. Εγώ αν δεν δώσω το μωρό με δυο παίχτες αντάλλαγμα και με λεφτά, μαλακία θα κάνω. Εννοείται. Βασίλη, ένα λεπτό. Φυσικά. Πόσο τον πουλάει τον Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός? Έχει πρόταση 30, λέει και 30! Και ο Κουλιεράκης 15, ρε παιδιά, με τρελάνετε! Και έχει βάλει περισσότερα γκολ από τον Ιωαννίδη. Ρε Νίκο, είσαι άσχετος. Πάει στο ξαναρωτά. Ή ξέρεις τις τιμές στην ποδοσφαιρική αγορά? Ίδια πωλείται ένας αμυντικός ή ένας επιθετικός. Πλάκα κάνεις τώρα. Ρε υπάρχει τέτοιο στόπερ αυτή τη στιγμή σοβαρά, στην ηλικία του. Άντε στην πάλι. Ευρώπη υπάρχει. Έχει τέτοιο στόπερ η ομάδα. Oh. Ο Βαράν, ο οποίος ήταν τότε στα νιάτα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, πουλήθηκε 40 εκατομμύρια! Δεν μπορείς να πουλήσεις αυτά τα λεφτά παίχτη που δεν έχεις παίξει Champions League, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό έχω και φωνάζω. Μα εδώ φωνάζω! Έρχεσαι στα λόγια μου! Δεν έχω καθόλου τα λόγια σου! Και λέω, δεν έχουμε καθόλου τα λόγια σου! Δεν ήσασταν έτοιμοι με τη Μάλμε. Και αν ερχόταν η Real Madrid ή η Bayern και τον έπαιρνε 25-30 εκατομμύρια, θα έλεγα στο καλό παιδί μου. Ναι. Αλλά όχι με 15 εκατομμύρια στη Wolfsburg. Πόσα ήθελες δηλαδή να δώσει η Wolfsburg? 25-30. Αυτή είναι η αξία του Κουλιεράκη. Μόνο. Βάλε κάτι ακόμα, μπαμπά. Ο νιός είναι λεβέντης. Εγώ τόσο πουλάω, ρε φίλε. Βάλε άλλα 100, πατέρα. Ο νιός είναι λεβέντης. Βρείτε άλλο. Μαλάκα, δεν βλέπουμε ταινία με τη Βουγιουκλάκη. Για τον Πάοκ μιλάμε, για μπάλα. Βρείτε άλλο στην ηλικία που κάνει αυτά που κάνει ο Κουλιεράκης. Και πέρυσι στη Μαρμίτα που έφυγα με τον Βασίλη, ήταν γιατί ο Ραπτόπουλος τον έβριζε και αυτόνα και τον Ιωαννίδη και τον, και τον Κωνσταντέλια. Και σήμερα όλοι αυτοί έχουν. Συγγνώμη, έχω το μαλάκα το Ραπτόπουλο. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, συγγνώμη σε εσύ, τσαρμαλάκα. Γιατί κάνω συγγνώμη. Λοιπόν, και σήμερα. Συγγνώμη να πει τον εαυτό σου για αυτά που λες. Στοιχίζουν 100 εκατομμύρια αυτοί οι τρεις. Και ο Ραπτόπουλος έλεγε ποιο Κουλιεράκη. Και ποιος τι μας νοιάζει ο Ραπτόπουλος, εδώ για μπάλα μιλάμε, ας το Ραπτόπουλο. Ας το Ραπτόπουλο. Ρε φίλε. Δεν έχει λοιπόν. Αναλυτής ποδοσφαίρου. Ίδια ποδοσφαίρου. Τι είναι? Αναλυτής ποδοσφαίρου. Αναλυτής βίντεο είναι. Μη σε παρακαλώ. Ο Κώστας είναι το αστέρι της Μαρμίτας. Λοιπόν. Τι είπα. Κούρκουλο. Με προεδρικό διάταγμα Χατζινάκου. Οι ασπρόμαυρες πτήσεις πλέον. Τρέχιας Νίκος Γιαννιτσά. Τέλειωσε το δίδυμο, πήγε. Κλείδωσε. Θα έρχεσαι ρε παρέα κάποια φορά, μας εμπονάζει. Όποτε θέλει έρχεται. Όποτε γουστάρει. Όποτε γουστάρει. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Πού θα πάει. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Ε, φίλε, αυτά τα παιδιά ξέρω ότι φτύσανε το γάλα της μάνας τους για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Μέσα και από την ίδια την ομάδα δεν μπορείς να φανταστείς την μπούλινγκ που έχουν φάει. Και οι Κούτσιες και ο Λάμπρου και ο Μιχαηλίδης και ο Κουλιεράκης και ο Κωνσταντέλιας και ο Τσιγκάρας και ο Λίρατζης και ο Τσαούσης και όλα αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, τους έβαζε ο Ρουμάνος να κουρεύουν τον καζόν πάνω στη Νέα Μεσίβρια και έκανε στρατηγική με Μπίσεσβαρ. Και μετά όλα τα παιδιά και τους είχε αυτούς εκτός εντεκάδας. Ναι, αλλά... Και φτάσαν σε ένα σημείο να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, να ξεπεράσουν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και έρχεται σήμερα ο ΠΑΟΚ και αναγκάζεται να πουλήσει τον Κουλιεράκη 15 εκατομμύρια ευρώ. Και ένας λαός, 12 εκατομμύρια ΠΑΟΞΙΔΕΣ σε όλη τη γη, θέλουν έναν
να βιώσει η ομάδα του 70. 12. 12 εκατομμύρια μας όλο τον κόσμο. Άρα τον Τζόρνταν του Στεφάνου Πάξερ. Βέβαια. Δηλαδή είμαστε παραπάνω την Ελλάδα. Σε όλη τη γη ρε λέω. Σε όλη τη γη 12 εκατομμύρια Πάξερ. Πάντα έτσι δεν τρόπο πας. Πώς είμαστε σε όλη τη γη ρε μαλάκα. Ρε μόνο στη Γερμανία είμαστε 1 εκατομμύριο Πάξερ. Πώς είσαι στη Γερμανία. 1 εκατομμύριο. Η κλιματική αλλαγή μαλάκα έχει επηρεάσει τελικά. Κάνεις λάθος. Μαλάκα, δόξα τω Θεώ, εγώ βγαίνω μια χαρά μπροστά στο Γενεσιώτη. Μια χαρά είμαι. Μην τρελαίνεστε. Κουκλάκι είμαι. Μην τρελαίνεστε. Ο ναός θέλει ασπρόμαυρες τύσεις τρέγιας Γενεσιώτης. Τι γίνεται ρε. Άσε το. Φραπ. Φραπ. Μπακι μου. Ωραία το τέχε. 4-0 το Παναθηναϊκό της Ισλανδίας. Ο Κουλιαράκης δεν το βαρέσει παιδιά. Ή ο Τσάλοφ. Ας το Κουλιαράκη ρε. Το Κουλιαράκη βάζουνε. Λέει όχι. Και κοίτα λέει όχι. Τον έδειξε ο Τσάλοφ. Όχι δεν τον έδειξε ο Τσάλοφ. Αυτός λέει όχι ο Κουλιαράκης. Όχι. Πήγε να πάρει την μπάλα από τον Τσάλοφ. Ο Λουτσέσκου λέει ο Τσάλοφ. Είδες που έκανε νόημα ο Κουλιαράκης στον πάγο. Είδες τον δείχνει. Ο Λουτσέσκου έκανε ο Τσάλοφ όχι ο Κουλιαράκης. Τον έδειξε. Δεν τον διώχνει ο Τσάλοφ. Όταν είναι ο ΣΒΑΠ μέσα εκτελεί ο ΣΒΑΠ, αλλιώς εκτελεί ο Τσάλοφ. Προχθές και με τον Πανσεραϊκό πήγε να γίνει. Έτσι. Εγώ είδα. Να πω κάτι ρε φίλε, με αυτούς τους ψαράδες, γιατί να μην αφήσουν το παιδί. Βέβαια ρε μαλάκα, δες το να. Δες τα μούτρα του, δες το μαλάκα. Να βαρέσει το πέναλτι. Ο Κουλιαράκης, τελευταία του μάτς είναι. Μαλάκα. Τον είδες πως ήταν τα μούτρα του. Άμα το χάσει τώρα, θα να καμηθεί. Όχι, πουτάνα. Άντε ρε Τσάλο, βάλ' το τουλάχιστον εσύ. Με τρελούσε εμπλεξασίδι. Με τρελούσε εμπλεξασίδι. Άντε! Το χάσε. Για τον Παναθηναϊκό. Το χάσε κιόλας. Το χάσε και δοκάρι. Ο Κουλιαράκης κάνει έτσι. Κουλιαράκης κάνει το παιδί. Κατάλαβες τρέγια. Χειροκροτάει το παιδί. Τι θα κάνει ρε φίλε. Όχι ρε μαλάκα. Πες ρε πουτάνα εκεί. Να γίνει ένα-ένα γρήγορα. Έλα τώρα στο κόρνερ. Στο κέντρο αλλά ψηλά ήθελε. Γιατί δεν ξέρει το συμφέρον της ομάδος του. Στο ποδοσφαιρικό καράβι της Ευρώπης είμαστε όλοι επάνω. Έληξε 4-0. Γεια σου ρε Κουλιαράκη, καλή επιτυχία αγοράκι μου. Κουλιαράκη, καλή επιτυχία. Μέσα από την ψυχή μου σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία, να έχεις υγεία. Δεν σε χαρήκαμε όσο θέλαμε να σε χαρούμε. Μια χαρά σε γιατί έβγαλες τον ποδοσφαιρικό σου τσαμπουκά, ξεπουλήθηκες από την ομάδα, αλλά εκεί που πας να έχεις πάντα στην καρδιά σου τον κόσμο που σε αγάπησε. Τη φανέλα με το δικέφαλο γιατί βίζαξες το γάλα της ομάδος από μωρό παιδί και όλοι εμείς οι παοξίδες οι πενιντάριδες ένα τέτοιο γιο θέλαμε να παίζει σε αυτή την ομάδα σαν και σένα Κρητικόπουλο, παιχταράς και να βάζει τα στήθια του για την ομάδα. Καλή επιτυχία αγόρι μου όπου και να πας. Σου εύχομαι. Καλή επιτυχία γέ μου. Καλή επιτυχία. Ο γιος μου εδώ είναι. Και αυτό παλικάρι. Δεν πόσο έκανε το Κουλιαράκι. Και για το Σωτήρι έτσι τον ονειρευόμουν, να μην νομίζεις. Εντάξει, ρε. Και αυτός μεγάλος παιχταράς. Το καλύτερο. Θες ακόμα την πίτσα. Δεν πεινάω, ρε μαλακά. Τι να φάω, ρε μαλακά. Βλέπεις πάρα και τρως, ρε πούστη. Δηλαδή θα με σαλτάρετε, ρε παιδιά. Φτύνεις, ρε μαλακά. Κοκορέτσι έφαγες. Μη σε κάτω στο ματόκλαδο, μαλακά. Στο πρώτο το link που έχεις και εγώ εκεί μαζί. Ένα Αλέξανδρο σε περιμένουμε. Πάντα, ρε. Φίλοι της Μαρμίτας, κατεβάστε τώρα και εσείς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Payzy της Κοσμοτέ από το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment και επωφεληθείτε με 10 ευρώ στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κατάθεσης.